δρόμο για τη Βουλή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας παίρνει συμφωνία των Πρεσπών, καθώς την ερχόμενη Τρίτη αρχίζει κοινοβουλευτική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία απαιτεί πλειοψηφία 2 τρίτα, την οποία τυπικά δεν έχει κυβέρνηση ΖΑΕΦ. Σε περίπτωση αποτυχίας, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών είναι πλέον ορατό. Σε έκτακτη συνεδρίαση το βράδυ της Δευτέρας, το Υπουργικό Συμβούλιο της Γείτονος ενέκρινε το κείμενο της κυβερνητικής εισήγησης και το προώθησε στη Βουλή, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο MIA. Η πρωτενεόμενη αναθεώρηση αλλάζει το όνομα της χώρας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και τροποποιεί τα άρθρα 3 και 49, τα οποία αναφέρονται στο αμετάβλητο των συνόρων και στην προάσπιση των δικαιωμάτων της διασποράς αντίστοιχα. Η αναθεωρημένη εκδοχή των δύο άρθρων θα καθιστά σαφές πως η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν έχει εδαφικές βλέψεις σε βάρος οποιοδήποτε γείτονά της και το ότι το ενδιαφέρον για την διασπορά δεν υποκρύπτει παρέμβαση σε ξένες υποθέσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μίλε Μποσνακόφσκι σύμφωνα με το MIA.